Τα ψηφιακά παιχνίδια στη διδασκαλία της βιολογίας. Μία κριτική προσέγγιση. Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται με κριτική διάθεση η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών του Πανελληνίου Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων Φωτόδεντρου ως βοηθητικά μέσα διδασκαλίας σε θεματικές ενότητες της βιολογίας. Τα παιχνίδια μέσω υπολογιστή αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών, τους εμπλέκουν σε σύνθετες δραστηριότητες μάθησης, προσδίδουν γρήγορο ρυθμό στην εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω του ότι ενεργοποιούν ποικιλία αισθήσεων και εσωτερικά κίνητρα, σε σχέση με τις συνήθεις σχολικές δραστηριότητες, τις οποίες αυτοί έχουν παθητικότερο ρόλο. Συνίσταται τα ψηφιακά παιχνίδια, όπως απέδειξε η εφαρμογή στο εργαστήριο των συγκεκριμένων λογισμικών, να συνδυάζονται με άλλες διδακτικές δραστηριότητες, πρόσθετη υποβολή ερωτημάτων, σύντομες παρουσιάσεις από ομάδες μαθητών, διαδραστικές προσομοιώσεις, ενσωματωμένων σε φύλλα εργασίας. Σκοπός της χρήσης του ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού θα πρέπει να είναι η αύξηση της αλληλεπίδρασης και αυτενέργειας των μαθητών, η ανάπτυξη της συνεργασίας και της λογικής σκέψης, για να μην καταλήξει τελικά αυτό να υποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, οδηγώντας στη μελέτη και ανάπτυξη λογισμικών και για εκπαιδευτική χρήση. Για όλα τα γνωστικά αντιπαιδεία συμπεριλαμβανομένου και αυτών των φυσικών επιστημών. Ο τεράστιος όγκος εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με τα κριτήρια που τίθενται κάθε φορά. Κάποιες κατηγοριοποιήσεις είναι ανάλογα με το βαθμό αλληλεπίδρασης με το χρήστη και τη δυνατότητα παρέμβασης και παραμετροποίησής τους σε ανοιχτά και κλειστά λογισμικά. Η βασική διαφορά μεταξύ ανοιχτών και κλειστών είναι ότι τα κλειστά εξυπηρετούν συγκεκριμένο στόχο και δύσκολα χρησιμοποιούνται για την επίτευξη άλλων εκπαιδευτικών σκοπών. Κάποια άλλη κατηγοριοποίηση είναι με βάση το ρόλο των παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, σε λογισμικά εξάσκηση, πρακτική, παρουσίαση διαλέξεων, εκπαιδευτικά παιχνίδια και άλλα. Τα ψηφιακά παιχνίδια δομούνται από χαρακτηριστικά όπως πρόκληση ενδιαφέροντος, διαδραστικότητα, ανταγωνισμός παικτών για την επίτευξη σκοπών και στόχων, τήρηση κανόνων, επίλυση προβλημάτων και εργασίας, ασφαλές και διασκεδαστικό περιβάλλον μάθησης. Τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση και μπορεί να διακριθούν σε σοβαρά παιχνίδια, serious games, παιχνίδια προσομοιώσεων, simulation games και εκπαιδευτικά παιχνίδια, educational games. Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού και προσομοιώσεων αποσκοπούν στο να διδάξουν έννοιες και διαδικασίες του πραγματικού κόσμου ή μεθόδους, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για το σκοπό της επίλυσης ενός προβλήματος, προσομοιώνοντάς τες όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια θεωρούνται παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για να επιτυγχάνουν εκπαιδευτικούς στόχους. Υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια και το καθένα έχει αναπτυχθεί για διαφορετικό γνωστικό πεδίο. Καλά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια ενσωματώνουν αρκετές από τις αρχές μάθησης που προσδιορίσε ο Γκι. Όπως παροχή πληροφορίας όταν ζητηθεί από τους χρήστες, απόκτηση εμπειρίας σε νέα θεματική περιοχή και άλλα. Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν αξιοποιηθεί σωστά, συμβάλλει στην αύξηση της κινητοποίησης των μαθητών και στην πρόκληση του ενδιαφέροντός τους για την απόκτηση νέας γνώσης. Οι μαθητές αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες και αντανακλαστικά. Τα παιχνίδια προσδίδουν γρήγορο ρυθμό στη διδασκαλία, ενσωματώνοντας τη φαντασία και τη χαρά, αντίθετα με τα συμβατικά μέσα διδασκαλίας που καθιστούν αργό και βαρετό το μαθησιακό περιβάλλον. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων από τη χρήση των εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών συγκαταλέγονται επίσης ο έλεγχος των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω διαδραστικότητας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αλληλεπίδραση του μαθητή με τους συμμαθητές του, η εξοικείωση με την τεχνολογία των υπολογιστών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωτόδεντρο φιλοξενείται σημαντικά μεγάλος αριθμός ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Πρωταρχικός σκοπός σου είναι η εκπαίδευση και η μάθηση με διατήρηση του ελέγχου της διασκέδασης, στοιχείου που το διαφοροποιεί από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία στοχεύουν αποκλειστικά στη διασκέδαση και στην ψυχαγωγία. Η κριτική προσέγγιση των ψηφιακών παιχνιδιών γίνεται με βάση την περιγραφή των στόχων, της υλικοτεχνικής υποδομής και οργάνωσης της τάξης, με το αντικείμενο και τους τύπους των ψηφιακών παιχνιδιών,
τον συσχετισμό τους με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τη διάρκειά τους, περιγραφή δραστηριοτήτων διδακτικές προσεγγίσεις, με μία αποτίμηση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται, καθώς και συμπληρωματικές προτάσεις. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια ως βοηθητικά μέσα διδασκαλίας σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες της βιολογίας, υλιοποιούνται οι γνωστικοί στόχοι της ανακεφαλαίωσης, της εμπέδωσης και της απομνημόνευσης των ενιών. Η υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής, υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει πριν τη διδασκαλία να ελέγξει αν τρέχει το κάθε παιχνίδι στους υπολογιστές. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες δύο ατόμων μπροστά σε έναν υπολογιστή. Οι τύποι των διδακτικών παιχνιδιών της βιολογίας είναι παιχνίδι μνήμης για τη μεταφορά και αποβολή ουσιών, για τα μακρομόρια και το αναπνευστικό σύστημα και συμπλήρωση τριών παζλ για την γλυκόζη και συγκεκριμένα για τη στηροχημική δομή του μορίου της, τη μορφή των κρυστάλλων της και τη χρήση της στη ζαχαροπλαστική. Το παιχνίδι «Μεταφορά και αποβολή ουσιών» εντάσσεται στην ενότητα «Μεταφορά και αποβολή ουσιών» του τρίτου κεφαλαίου της βιολογίας της πρώτης γυμνασίου. Το παιχνίδι «Μακρομόρια» εντάσσεται στην ενότητα «Μακρομόρια» στο πρώτο κεφάλαιο βιολογίας Δευτέρας Λυκείου Γενικού. Το παιχνίδι «Αναπνευστικό σύστημα» εντάσσεται στην ενότητα «Αναπνοή» του τετάρτου κεφαλαίου της βιολογίας της πρώτης γυμνασίου, ενώ το παιχνίδι «Το τρίγωνο της γλυκόζης» εντάσσεται στην ενότητα «Μακρομόρια» στο πρώτο κεφάλαιο της βιολογίας Δευτέρας Λυκείου του Γενικού Λυκείου. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να πλοηγούνται με άνεση στο διαδίκτυο. Επίσης, απαιτείται γνωριμία των μαθητών με τα λογισμικά 5 λεπτά πριν την εκτέλεσή τους και 15 λεπτά είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των παιχνιδιών. Τα τρία εκπαιδευτικά παιχνίδια μνήμης, δηλαδή η μεταφορά και αποβολή ουσιών, τα μακρομόρια και το αναπνευστικό σύστημα, συμβάλλουν με παιχνιώδη τρόπο στην υπενθύμηση και στην αξιολόγηση όρων και ενιών της εκάστοτε θεματικής ενότητας, ενώ το παιχνίδι, το τρίγωνο της γλυκόζης, στοχεύει στην υπενθύμηση ή και στην αξιολόγηση όρων και ενιών των χαρακτηριστικών της γλυκόζης. Το παιχνίδι «Μεταφορά και αποβολή ουσιών» είναι παιχνίδι εξάσκησης πρακτικής με αντικείμενο τη μεταφορά και αποβολή ουσιών στα φυτά και το κυκλοφορικό σύστημα ζωικών οργανισμών, συγκεκριμένα εντόμων και θηλαστικών. Οι παίκτες μαθητές καλούνται να ανοίξουν καρτέρες και να εντοπίσουν 6 ζευγάρια σχετικών όρων και ενιών. Όταν πετυχαίνουν το σωστό ζεύγος, οι κάρτες παραμένουν ανοιχτές, αλλιώς κλείνουν. Κερδισμένη είναι η ομάδα που ανοίγει όλες τις καρτέρες με λιγότερες προσπάθειες. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από συμπεριφοριστική προσέγγιση. Το παιχνίδι «Μακρομόρια» εντάσσεται στα παιχνίδια μνήμης και έχει ως αντικείμενο τα διαφορετικά βιολογικά μακρομόρια, λιπίδια, υδατάνθρακες, νουκλικά οξέα, πρωτεΐνες, καθώς και τα δομικά χαρακτηριστικά τους, λιπαρά οξέα, γλυκόζη, νουκλεοτίδια, αμινοξέα. Οι παίκτες, μαθητές, καλούνται να ανοίξουν κάρτες και να εντοπίσουν 10 ζευγάρια σχετικών όρων και ενιών με όσο το δυνατόν λιγότερες προσπάθειες. Και σε αυτό το παιχνίδι η διδακτική προσέγγιση είναι συμπεριφοριστική. Το παιχνίδι «Αναπνευστικό σύστημα» είναι παιχνίδι εξάσκησης πρακτικής με σκοπό την υπενθύμηση της λειτουργίας της αναπνοής διαφορετικών ζωικών οργανισμών. Οι παίκτες μαθητές πάλι καλούνται να ανοίξουν κάρτες, εντοπίζοντας 10 ζευγάρια σχετικών όρων και ενιών, όργανα, παθήσεις, βλαβερές ουσίες. Όταν πετυχαίνουν το σωστό ζεύγος, οι κάρτες παραμένουν ανοιχτές, αλλιώς κλείνουν. Κερδισμένη είναι η ομάδα που θα ανοίξει όλες τις κάρτες με λιγότερες προσπάθειες. Και αυτό το παιχνίδι μνήμης χαρακτηρίζεται από συμπεριφοριστική προσέγγιση.
Το ψηφιακό παιχνίδι, το τρίγωνο της γλυκόζης, είναι παιχνίδι συμπλήρωσης τριών παζλ. Στοχεύει στην υπενθύμηση, στην αξιολόγηση όρων και ενιών που αφορούν τα τρία χαρακτηριστικά της γλυκόζης, τη στερεοχημική δομή του μορίου, τη μορφή των κρυστάλλων της και τη χρήση της στη ζαχαροπλαστική. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει σύντομη άσκηση αξιολόγηση γνώσεων με ερωτήματα κλειστού τύπου. Συμπεριφοριστική πάλι προσέγγιση. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία της βιολογίας ήταν θετική και αρνητική. Στη θετική, αυξήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα και εμπλοκή τους σε αυτό. Ενισχύθηκε η μνήμη των μαθητών μέσω της εκτέλεσης των παιχνιδιών, κάτι που διευκόλυνε η επανάληψη των κεφαλαίων ενωτήτων. Δημιουργήθηκε ασφαλές περιβάλλον μάθησης, το οποίο συνεσταλμένοι μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση εκφράστηκαν με μεγαλύτερη άνεση. Προωθήθηκε η επικοινωνία και η συνεργασία των μαθητών. Ως αρνητικά αποτελέσματα από την χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών, μπορούμε να αναφέρουμε ότι δεν υπήρξε σύνδεση της σχολικής δραστηριότητας με την καθημερινή ζωή εκτός σχολείου για την ενίσχυση και εφαρμογή της μάθησης. Δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τα παιχνίδια ως δημιουργική δραστηριότητα, γιατί απλά σε κάθε ομάδα ο ένας μαθητής διαχειρίζονταν το ποντίκι, ενώ ο άλλος ήταν ο κυρίως υπεύθυνος για την παρατήρηση και το συνδυασμό των καρτών. Δεν συνέβαλαν στην ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων μάθησης, όπως γνωστική επεξεργασία και λογική σκέψη, ούτε στην κατανόηση των πολύπλοκων βιολογικών διεργασιών και λειτουργιών, δηλαδή μεταφορά, δομή και λειτουργία μακρομορίων και αναπνευστικού συστήματος. Υπήρξε μεγάλος κίνδυνος απόσπασης της προσοχής των μαθητών από τη μαθησιακή διαδικασία, λόγω της αποκλειστικής επικέντρωσής τους στο στόχο του παιχνιδιού, δηλαδή στο γρήγορο συνδεσμό των σωστών καρτών. Η σημαντικότητα του παράγοντα τύχη επίσης ήταν αυξημένη, υποβαθμίζοντας τη χρήση των παιχνιδιών ως εργαλείων επανάληψης. Οι σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες αναφέρουν τη σταδιακή αποδέσμευση των μαθητών από το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό σύστημα και τη συμμετοχή τους σε μια μαθησιακή διαδικασία στην οποία θα συμμετάσχουν ενεργητικά και όχι παθητικά, ως απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και την κατάκτηση της νέας γνώσης. Η επιτυχία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών θα πρέπει να στηρίζεται στην αυτενέργεια, συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών. Τα ψηφιακά παιχνίδια που εφαρμόστηκαν για τη διδασκαλία θεματικών ενωτήτων της βιολογίας παιδαγωγικά υποστηρίζουν το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Αποκλείουν άλλου είδους δραστηριότητες ατομικές ή ομαδικές, περιορίζοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Θα πρέπει τα παιχνίδια να χρησιμοποιούνται σε φύλου εργασίας για την εκτέλεση πολύ σύντομης δραστηριότητας, που όμως θα περιλαμβάνουν και άλλου τύπους δραστηριότητες, τις οποίες ο μαθητής θα έχει πιο ενεργητικό ρόλο, θα αναπτύσσει τη λογική του σκέψη, συνεργασία σε ομάδες και θα είναι δυνατή η παροχή κριτηρίων αξιολόγησης της κατάκτησης γνωστικών στόχων. Αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι υποβολή σύντομων ερωτημάτων στους μαθητές, με αξιοποίηση των όρων και των ενιών του μαθησιακού αντικειμένου, μια σύντομη παρουσίαση των απαντήσεων από κάθε ομάδα, ώστε να ελεγχθεί η σωστή ή μη χρήση των όρων και των ενιών, η χρήση διαδραστικών προσομοιώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα προαχθεί πληρέστερη κατανόηση των εμπλεκόμενων ενιών και η εξάλληψη των περισσότερων από τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα. Σας ευχαριστώ.